και πάρθητε πύλε αιώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης ως του άνος στερεώμα. Με βαθιά συγκίνηση και αγάπη για τον Άγιό τους, τον Ιάκωβο τον Μεσηχωρείτε, ιερός κλήρος και λαός συμμετείχαν στην τελετή των εγγενείων του πρώτου ιερού ναού αφιερωμένου στο όνομά του στην πόλη της Χαλκίδας. Προηγήθηκε ο Πασχάλιος Όρθρος και αμέσως μετά η τελετή χωροστατούντος του Μητροπολίτη Χαλκίδας, κυρίου Χρυσοστόμου. Τα Άγια Λείψανα λοιπόν θα σφραγιστούν και θα τοποθετηθούν εντός της Αγίας Τραπέζης και στη συνέχεια θα ρίξουμε μέσα σε αυτήν την οπή, η οποία ονομάζεται φυτό, γιατί τα Άγια Λείψανα είναι πνευματικά βότανα τα οποία βλαστάνουν με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Ιάκωβος αγαπήθηκε για την ταπεινότητά του, την ανιδιοτελή αγάπη του προς όλους τους πιστούς και τα θαύματά του. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας κατέφθαναν προσκυνητές για να αποθέσουν στο πετραχύλι του γέροντα τα θέματά τους και να του ζητήσουν βοήθεια και προσευχή. Για την αγιοσύνη του και την αγιοκατάταξή του από το Οικουμενικό Πατριαρχείο μίλησε ο Μητροπολίτης Χαλκίδας κύριος Χρυσόστομος. Σεβασμιότατε, μεγάλη χαρά και η συγκίνηση καθότι γνωρίσατε και συναναστραφήκατε τον Άγιο Ιάκωβο. Ναι, είναι αλήθεια ότι στα χρόνια της νεότητός μου, συνοδεύοντας τον αείμνηστο προκάτοχό μου Μητροπολίτη Χρυσόστομο τον Πρώτο στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, πολλές φορές είχα αυτήν την ιδιαίτερη τιμή και τη μεγάλη ευλογία να γνωρίσω αυτόν τον παππούλη τον Ιάκωβο, έτσι τον ξέραμε και έτσι μέχρι σήμερα τον αισθανόμαστε, γιατί το παππούλης σημαίνει πατερούλης και μέσα στην εκκλησία μας η εκκλησία γεννάει παιδιά με τη βάπτιση αλλά και γεννάει πατέρες, πατερούλιδες, με το Ιερό Μυστήριο της Χειροτονίας. Ο πατήρ Ιάκωβος ήταν πολύ σεμνός άνθρωπος, δεν έδινε καμία εντύπωση ότι μετήχε σε ουράνιες και μεγάλες πνευματικές εμπειρίες. Ήταν άνθρωπος πολύς προσευχής, καθημερινής θείας λειτουργίας. Ήταν άνθρωπος νηστείας, αγρυπνίας και ασκήσεως, αλλά ταυτοχρόνως και ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους. Τους σεβόταν, τους υποδεχόταν στο μυστήριο της εξομολογήσεως και τους ανέπαυε. Και ακόμη φρόντιζε για τη φιλοξενία τους και για την ξεκούρασή τους, μαζί με τους άλλους πατέρες της Μονής. Και πάντοτε από τα χέρια του πέρναγαν πολλά χρήματα. Ήταν άνθρωποι που τα προσέφεραν και εκείνος ουδέποτε κρατούσε, αλλά είχε ένα ταγάρι και τα βάζε μέσα και ήταν το ταγάρι της φιλανθρωπίας. Και έλεγε με κάφηση εν Κυρίω ότι όσο πιο πολλά δίνω, τόσο πιο πολλά μου στέλνει ο Θεός. Ο ίδιος ήταν πάμπτωχος, αλλά ήταν πλούσιος στην καρδιά. Ήταν πλούσιος σε αγάπη, πλούσιος στη φιλανθρωπία. Και ο αείμνηστος προκάτοχός μου ήταν από τους πρώτους που έλεγε ότι ο πατήρ Ιάκωβος, άμα φύγει από αυτή τη ζωή, θα μας βάλει σε μπελάδες. Αλλά έσπευε να διευκρινίσει σε καλούς μπελάδες, διότι θα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία να τον ανακηρύξουμε Άγιο της Εκκλησίας μας. Και αυτή τη μεγάλη τιμή την επεφύλαξε ο Θεός στην ταπεινότητά μου. Να κάνω την πρόταση
εκ μέρους όλου του πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως, του κλήρου, του ιερού και του λαού του ευσεβούς, αλλά και των αναρρυθμίτων προσκυνητών, οι οποίοι είχαν πολλά σημεία της αγιοσύνης του πατρός Ιακώβου, να κάνω την πρόταση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας, η οποία δια του Προέδρου της, του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου μας, κυρίου Ιερονύμου, την διεβίβασε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομαίος, μαζί με την Σύνοδο, την Πατριαρχική, κατέταξαν τον Άγιο στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Μάλιστα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε τη χαρά να τον γνωρίσει τον πατέρα Ιάκωβο όταν επισκέφθηκε το μοναστήρι ως Μητροπολίτης Φιλαδελφίας. Και τότε ο πατήρ Ιάκωβος του προείπε ότι εσύ θα είσαι ο επόμενος Πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη. Και ήταν ο Πατριάρχης ο οποίος υπέγραψε την πράξη της Αγιοκατατάξεως του Αγίου Ιακώβου. Και σήμερα η χαρά μας είναι απερίγραπτη, γιατί αξιωθήκαμε σε αυτό το πολιτιστικό πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως μας να εγκαινιάσουμε το ναό, τον οποίον τιμούμε στο όνομά του, στο όνομα του Οσίου Ιακώβου, του Μεσυγχωρείτε, γιατί πάντοτε επαναλάμβανε την ίδια φράση, όχι τυπικά, αλλά αισθανόταν ότι πρέπει να ζητάει διαρκώς συγγνώμη και από το Θεό και από τους άλλους ανθρώπους. Ένας άνθρωπος αγράμματος κατά κόσμων, αλλά φωτισμένος κατά Θεό. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο της Μητροπόλεως Χαλκίδας, επί των οδών Αχαΐας και Κυκλάδων.